πιθανού αδιεξόδου στη Βουλή. Σωτήρη, λέγαμε πάντα ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στη δική μας τελικά θα υπάρξουν. Θα βρεθεί η λύση και στη δική μας, Μιχάλη. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Αυτό το πρόβλημα όπου η κυβέρνηση σε μια προεδρική δημοκρατία όπως είναι η Κύπρος χρειάζεται μονίμως να αναζητεί πλειοψηφία στη Βουλή για να ασκεί πολιτική. Ιδιαίτερα όταν το κόμμα ή τα κόμματα που την στηρίζουν την κυβέρνηση ενώ δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, υπήρχε διαχρονικά. Εξού και είχαμε και τον περιβόητο ρυθμιστικό ρόλο των ενδιάμεσων κομμάτων με πρώτο και καλύτερο το Δίκο. Όχι μόνο στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και στο να περνάνε τα κυβερνητικά νομοσχέδια και κυρίως ο κρατικός προϋπολογισμός. Είτε ήταν διακυβέρνηση Αγγέλ, είτε ήταν διακυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού. Ακριβώς. Εξάλλου, κάποιοι θα θυμούνται το περιβόητο σύνθημα «Στο Δίκο ανήκει και αυτή η μεγάλη νίκη», είτε ήταν Χριστόφιας, είτε ήταν Αναστασιάδης. Τώρα, για το θέμα που έχει προκύψει στη Βουλή, το Δίκο δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, μάλλον είναι σίγουρο, γιατί έχει καιρό που πέρασε στη σκληρή αντιπολίτευση. Και ασφαλώς η απέτηση για να δοθούν φάκελοι στο γενικό ελεκτή είναι απλώς η αφορμή. Ωραία. Και τι θα γίνει, δεν θα ψηφιστεί ο κρατικός ο προϋπολογισμός, και αν δεν ψηφιστεί, τι γίνεται, καταραίει το κράτος? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο περιβόητος ενδιάμεσος χώρος έχει από καιρό διασπαστεί. Συνεπώς η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως κυβερνών κόμμα θα αναζητήσουν τις ψήφους άλλων βουλευτών μικροτέρων κομμάτων για να εξασφαλίσουν πλειοψηφία, ικανοποιώντας ενδεχομένως και κάποιες απαιτήσεις τους. Και αυτό είναι για το καλό της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, είναι οι τρεις της Δημοκρατικής Συνεργασίας που έχουν φύγει από το Δίκο και οι δύο της Αλληλεγγύης που θα στηρίξουν. Υπολείπονται άλλοι δύο-τρεις που μπορεί κάλλιστα να είναι οι βουλευτές της ΕΔΕ και ο κύριος Λιλίκας της Συμμαχίας. Συνεπώς, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει παρασκήνιο τις επόμενες μέρες. Τώρα, στο ερώτημα εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, Μιχάλη. Αυτό κατά την άποψή μου δεν γίνεται ή δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί τρόπος να εγκριθεί. Όμως, εάν έρθει το 2021 και δεν υπάρχει εγκριμένος προϋπολογισμός, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου μπορεί το κράτος να λειτουργήσει με 12 τιμόρια για τις λειτουργικές δαπάνες. Ωραία. Θυμάσαι να είχαμε στο παρελθόν ανάλογη εμπλοκή? Είπαμε ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα, αλλά συνήθως βρίσκεται στο τέλος η φόρμουλα. Θυμάμαι όμως μια ενδιαφέρουσα εμπλοκή το 2001, αν δεν κάνω λάθος, όταν συναισθήθη το μέτωπο συνεργασίας ΑΚΕΛ-ΔΙΚΟ με υποψήφιο τον Μακαρίτη Τάσο Παπαδόπουλο για τις προεδρικές του 2003. Στον τότε προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση Κλειρίδη, έγιναν τέτοιες αλλαγές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν τη δεδομένη πλειοψηφία, οπότε ο Μακαρίτης ο Γλάφκος Κληρίδης υποχρεώθηκε